Τι θα πούμε σήμερα στον καφέ, τι θα συζητήσουμε? Ό,τι θες Πολύνα μου, είμαι διαθέσιμος. Σήμερα θα συζητήσουμε στον καφέ για τα δώρα, για τα δώρα που πρέπει να κάνει κάποιος. Το μυαλό στα Χριστούγεννα, γι' αυτό είπες στον Πάτερ, δεν είπες για τα Χριστούγεννα που παίρνουμε δώρα. Σε έχω να σας προτείνω κάποια δώρα. Δώσε εδώ στον κόσμο να μαθαίνει. Για να εντυπωσιάσετε μια κοπέλα, η οποία έχει γενέθλια, γιορτάζει, θέλετε να της κάνετε κάποιο δώρο. Να την πάτε για ψώνια. Ψώνια. Και τι εννοώ με αυτό, την πας για ψώνια, μπαίνετε στα καταστήματα κανονικά μαζί, ναι, ζευγαράκι, τις κρατάς σακούλες. Ναι, έτσι, ναι. Κατάλαβες, γίνεται όλο αυτό το... Ποιο? Το ερωτικό. Πολύ ερωτικό, τι να σε πω. Ναι, το δέχομαι. Για σένα. Ναι. Καλά, κοίταξα. Για μένα, γενικά. Για τις γυναίκες. Να εντυπωσιάσεις μια γυναίκα, τι είναι να... καλό να την πας για ψώνια στην ελευθερία της και βέβαια... Εκτός από τις σακούλες και τα λοιπά, να πληρώσει και το λογαριασμό που φύγει. Αυτό είναι δυνατόν να επηρεάσει ψυχολογικά τη γυναίκα όσον αφορά την σεξουαλική της συμπεριφορά? Ναι. Ναι. Γι' αυτό το κάνεις. Μετά αισθάνεσαι μια ανάταση. Μετά, έτσι ακριβώς. Δηλαδή... όταν πας σπίτι και δεις τη σακούλα με τις μάρκες απ' έξω, θα του πεις το άλλο Ελλάδο μωρό. Μαζί θα πάτε για ψώνια. Πήγαινε έτσι για ψώνια μαζί. Είναι το ναι, θέμα. Όταν γυρνάτε ή θα του πεις: «Ωχ, μωρέ, άσε, είμαι κουρασμένη όλο το πρωί, ψώνιζα. Δεν μπορώ, μωρό μου». Όχι, όχι. Όχι, θα είσαι εκεί, σε πάρξεις. Να αξίζει λίγο ο κόπος αυτό. Ότι... θα ανταμυφθείς. Θα ανταμυφθείς. Τι να κάνεις, θα πλερώ, αλλά εντάξει, όσο να είναι, θα εισπράξεις και μια. Έτσι ακριβώς.